Μαχητικές και δυναμικές καλησπέρες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σε όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Θα σας συστηθούμε. Είμαστε η καινούργια εκπομπή πολεμικών τεχνών εδώ στο Μακελιό. Θα σας κρατάμε παρέα κάθε Πέμπτη στις 10 η ώρα και θα τα λέμε όλα. Σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, θα γίνει Μακελιό. Δεν γίνεται στο Μακελιό να μην γίνει Μακελιό. Με ποιον άλλον λοιπόν θα μπορούσα να κάνω σήμερα και να προκαλέσω Μακελιό και πανικό στα ελληνικά ρινγκ, με το Μανιάτη. Με το Μανιάτη, τον ανατρεπτικό, αυτόν που δεν μασάει τα λόγια του, τα λέει όλα, χήμα και σταράτα, δεν φοβάται. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, δεν φοβάται κανέναν και τίποτα. Τον Σταμάτη τον Πιτάκο λοιπόν, τον έχετε δει και ως Σπαρτιάτη σε ring. Τον έχετε δει να προκαλεί θεούς και δαίμονες. Είναι μοναδικός ο Σταμάτης ο Πιτάκος. Αλλά, προτού σας δείξω το Σταμάτη Πιτάκο που ήρθε νωρίτερα να μας ενημερώσει, να μιλήσουμε, να μας πει τα νέα του. Προτού τον δούμε, θέλω να περάσουμε σε ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει για το Σταμάτη τον Πιτάκο και μετά να είστε σίγουροι ότι εδώ μαζί εμείς, εσείς και ο Σταμάτης θα προκαλέσουμε πανικό. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. 46 πόντι για τον Λίπκα, 49 για τον Πιτάκο και κάτω στη ζώνη και η κομπερή για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σταμάτης Πιτάκος. Ήσυχο πνεύμα, αντιδραστικός, ευαίσθητος, αλλά όχι εύθραυστος. Μανιάτης, μαχητής, ψυχή και σώμα Έλληνας. Σταμάτης Μπιτάκος, The Soma. Το αλάνι από τη μάνη έχει τον τρόπο να σε κάνει καλά. Δεν κάνει πίσω, όχι ποτέ δεν σταματά. Έχει τα μάτια ανοιχτά. Ορκισμένος στο Θεό να δίνει μάχες, κάθε εμπόδιο και κακό να πολεμά. 20 χρόνια στις πολεμικές τέχνες, ο Σόουμαν έχει κερδίσει, έχει ιτηθεί, έχει θριαμβεύσει, έχει απογοητευτεί, έχει πέσει, αλλά έχει ξανασηκωθεί. Όταν μάλιστα μπαίνει σε αρένα, όταν ανεβαίνει σε ρινγκ, ο Πιτάκος φροντίζει πάντα να κάνει αισθητή την παρουσία του. Αντλεί δύναμη σε εύκολα και δύσκολα από το Θεό, την οικογένεια και την πατρίδα του. Δυσκολεύεται να μασίσει τα λόγια του, δυσκολεύεται να συγκρατηθεί. Όμως ο Σταμάτης εμφανίζεται μόνο όταν έχει πραγματικά κάτι να μας πει. Και σήμερα έχει να πει πολλά. Γιατί όπως σας υποσχεθήκαμε, σήμερα θα γίνει Μακελιό. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα στην πρεμιέρα εδώ του Fight Life στο Μακελιό. Και θέλω να μου τα πεις όλα γιατί έχεις πολύ καιρό να βγεις και να μιλήσεις. Καλή αρχή, Πενελόπη μου. Θα σου πω αυτό που σου είπα και πριν, μην έχεις άγχος. Όλη η Ελλάδα μας βλέπει. Και το εξωτερικό. Ναι. Να πούμε ότι έχουμε μηνύματα για το Σταμάτη και για το εξωτερικό. Σημαντική λοιπόν εκπομπή αυτή που κάνεις, γιατί χρειαζόμαστε εκπομπές να στηρίζουν τις πολεμικές τέχνες. Και το κάνετε πάντα εσείς, το κάνεις πάντα χρόνια εσύ και μπράβο, πραγματικά μπράβο. Θυμάσαι τον πρώτο σου δάσκαλο, τον πρώτο δάσκαλο. Ο πρώτος μου δάσκαλος τον λέγανε Σταμάτη Μπατιστάτο, δυστυχώς δεν είναι στη ζωή τώρα. Δεν είναι στη ζωή. Και πραγματικά το χρωστάω πάρα πολλά. Δεν μου ρωτήσει ποτέ, είναι η πρώτη φορά που με ρωτάνε και πραγματικά θέλω να το πω έτσι. Με συγκίνησε ότι τον ευχαριστώ για ό,τι έκανε για μένα. Πόσο χρόνων πήγες στο δάσκαλο? 10-11 χρονών. 10-11. Ναι. Να σε ρωτήσω, ρε Σταμάτη. 10-11 χρονών, πώς αντέδρασε η μαμά σου? Η μητέρα μου κλασικά, όπως ακόμα και τώρα. Που είμαι... Ακόμα και τώρα. Ναι, στα 36 με τώρα 37 που πήγα. Ακόμα... Δεν αντέχει. Δεν αντέχει ποτέ. Έχει έρθει μόνο μία φορά να με δει σε έναν αγώνα. Στα 20 χρόνια έχει έρθει μία φορά σε αγώνα. Κόντυψε να λιποθυμήσει. Όντως, αλήθεια, κόντυψε να λιποθυμήσει. Και από τότε δεν ξανάρθει ούτε τηλεόραση, δεν βλέπει τίποτα ποτέ. Τον πρώτο αγώνα. Πότε ήταν ο πρώτος αγώνας? Ο πρώτος αγώνας τώρα σχεδόν. Είμαι στα ρινγκ τώρα πόσο. 17-18 χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Ούτε που θυμάμαι, Πενελόπη μου. Δεν τον θυμάσαι τον πρώτο αγώνα, Πολλά... Θυμάμαι ότι πολύ άγχος,
Και νομίζω έχει βγει ισοπαλία, κάτι τέτοιο. Και δεν θυμάμαι να έκανα πολλά από ό,τι μου έλεγε ο προπονητής μου. Ήταν χύμα ο αγώνας. Δεν άκουγες? Όχι, καθόλου. Ήταν. Ναι. Ναι. Εδώ σε έψαχνα να ξέρεις τη φωτογραφία. Είναι από το στρατό, ναι. Η προηγούμενη. Και έψαχνα να βρω ποιος είναι ο Σταμάτης. Είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Ναι, πιτσιρικάς. Εδώ είναι ο αδερφός σου. Με τη φαμίλια, εδώ τον αγαπημένο μου, τα νηψάκια μου και ο αδερφός μου. Το θαυμάζω τον αδερφό μου και, γιατί έχει κάνει μια υπέροχη οικογένεια. Εγώ. Να δεχθεί μου, το θαυμάζω και αυτή. Δεν το συζητάμε. Θέλω να σε ρωτήσω για την παππού. Και δεν θέλω τώρα, θέλω να τα πούμε όλα. Σε έχει βοηθήσει ουσιαστικά. Κάποιοι λένε ότι αν δεν ήταν η αδερφή του, ο Σταμάτης καριέρα δεν θα έκανε. Δηλαδή ότι όλο αυτό το έστησε και το έχτισε εγώ. Εγώ θέλω να απαντήσεις αυτούς και να μου απαντήσεις και εμένα. Τι γίνεται? Πολύ εύκολη η απάντηση. Η αδερφή μου ήρθε στο χώρο το 2005. Πώς ήρθε? Είχε έρθει να πάρει μια. Ήταν δημοσιογράφος τότε σε ένα κανάλι και ήρθε να πάρει συνέντευξη στο εξωτερικό που έπαιζε αγώνα. Mm-hmm. Εμένα η καριέρα μου είχε ξεκινήσει 10 χρόνια πριν. Γέμιζα γήπεδα, πήγαινα στο εξωτερικό, έπαιζε αγώνες. Και η αδερφή μου ήρθε και με βρήκε έτοιμο. Τώρα ότι σίγουρα με βοήθησε και έγινε πιο γνωστό στον κόσμο κτλ. Εννοείται και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν με έδειξε αδερφή μου. Απλά οι πιτσιρικάδες δεν ξέρουν την ιστορία, δεν θυμούνται. Θυμούνται τα τελευταία χρόνια. Έπαιξε ρόλο και τον Ολύμπης γιατί ήταν τηλεοπτικό σου και με είδαν από την τηλεόραση. Αλλά οι παλιότεροι θυμούνται ότι πάλι γεμίζα γήπεδα. Έπαιζα χρόνια πολλά πριν την αδερφή μου, πολλά πριν ήταν Ολύμπης. Και. Δεν θέλω να πω ότι έγινα Πενελόπη, ότι το Muay Thai το έκανα γνωστό εγώ. Mm-hmm. Αλλά θα πω ότι έπαιξα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε τώρα να έχουν και εμείς σχολές με παιδιά και να κάνουν Muay Thai. Γνώρισαν το Muay Thai, γνώρισαν πώς να βγαίνουν, το στήσιμο, το σόου. Ήμουνα σε αυτό το πράγμα, πιστεύω, πρωτοπόρος. Πολλοί κόσμοι το λέει. Οι παλιοί θυμούνται. Και γιατί αν είναι αλήθεια, γιατί να μην το πούμε. Είναι αλήθεια. Δεν είναι ψωνίστικο να πεις κάτι τέτοιο. Αυτό το πράγμα με σένα μπορεί να γεμίσεις ένα στάδιο, να γίνει ένας χαμός και να έχουν έρθει πολλοί που δεν είναι θαυμαστές σου, που είναι haters. Που θέλουν απλά να σε βλέπουν να παίζεις ξύλο. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις. Που και αυτό marketing είναι, έτσι. Ναι. Και εγώ τους χρωστώ πολλά. Τους αγαπάω πάρα πολύ τους haters, γιατί δεν το κρύψω. Με έχουν κάνει πολύ πιο γνωστό από ότι ήμουνα. Μου έχουν δώσει αρκετά λεφτά παραπάνω από ό,τι έπαιρνα. Μπαίνοντας στο γήπεδο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλές φορές με έχουν διασκεδάσει και αρκετά και τους ευχαριστώ περισσότερο γι' αυτό. Με έχουν διασκεδάσει αρκετά με αυτά που γράφουν, με αυτά που λένε. Γουστάρω αυτή η σχέση που έχουμε, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Έχεις μπει ποτέ σε διαδικασία να απαντήσεις σε κάποιον από όλους, δηλαδή να σε εκνεύρισε ένα σχόλιο και να απάντησες, να έβρισες? Πιτσιρικάς το είχα κάνει. Όταν δηλαδή έτσι είχε ξεκινήσει το ίντερνετ, ας πούμε, η ιστορία με το ίντερνετ και μπαίνανε και γράφαν, δεν στο κρύβω ότι το είχα κάνει. Γιατί μου φαίνεται παράξενο πώς είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, κάποιος να σηκώνεται τώρα από το. Να μπαίνει στο ίντερνετ και να αρχίσει και να γράφει. Και να γράφει και να γράφει με μίσος, να γράφει. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Και μπήκα στο τρυπάκι. Μετά που κατάλαβα το παιχνίδι πώς είναι και ότι οι άνθρωποι αυτοί θα θέλαν να ήσουν στη θέση τους, δηλαδή. Οι haters τι είναι? Είναι οι άνθρωποι που σε θαυμάζουν στην ουσία. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι που θα σου κάνουν περισσότερα views στα βιντεάκια σου, είναι οι άνθρωποι που θα γουστάρουν να είναι στη θέση σου. Αυτό πράγμα είναι ο haters. Δηλαδή, και όταν το κατάλαβα, πραγματικά εντάξει, τους αγάπησα. Αυτό με τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη, τι έχει γίνει? Δηλαδή, πήρες μία κότα. Δηλαδή, αυτό δεν ξεχνιέται. 2013. Πήρες μία κότα. Και την πήρε και λες, να γιατί δεν παίζει ο Ζαμπίδης. Μα γιατί? Εδώ βλέπω στις φωτογραφίες ότι ήσασταν φίλοι. Ότι, και όχι φίλοι, έχετε φωτογραφίες που δείχνει ότι δεν ήσασταν απλά κάνατε sparring partners. Ήσασταν φίλοι. Και αυτό το ξέρω, μου το έχεις πει και εσύ παλαιότερα. Τι έχει γίνει και η φιλία έγινε ανταγωνισμός και έφερε κότες και έγινε ένας πανικός? Εντάξει, υπάρχουν κάποια προσωπικά έτσι. Όντως ήμασταν κολλητοί φίλοι με τον Μιχάλη. Υπάρχουν κάποια προσωπικά θέματα δικά μας τώρα που δεν θα ήθελα έτσι. Ούτε αφορούν τον κόσμο, νομίζω ο κόσμος να τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ή μάλλον ενδιαφέρει τον κόσμο γιατί γουστάρουν το κοτσεμπολιό, αλλά προτιμώ να το κρατήσω λίγο έτσι. Γιατί δεν παίξατε με τον. Αλλά να πάμε στο παιχνίδι. Να πάμε στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, εγώ τι έκανα? Εγώ έκανα ένα πράγμα που. Θα βγει και ο Μάικ Ορνάουτης που έχει κάνει καριέρα στην Αμερική σε λίγο να μας πει. Συνηθίζεται στην Αμερική. Προκάλεσα τον Μάικ, τον Μιχάλη, να βγει να παίξουμε.
Το έκανα λίγο με άκουμισο τρόπο, αλλά συνηθίζεται. Είναι πάνω στο show αυτό. Να του δείξω ότι αν δεν πεις, είσαι κότα, ξέρω εγώ. Θα μπεις όμως, γιατί δεν είσαι κότα τελικά. Έτσι πίστευα. Αλλά τελικά έδειξε ότι φοβήθηκε. Να λέμε την αλήθεια, όταν παίρνεις ένα ποσό, έτσι, είσαι επαγγελματίας. Ο επαγγελματίας αθλητής τι είναι? Πληρώνεται, ζει από αυτό. Τα βρίσκει στον deal, στα λεφτά και μπαίνει και παίζει αγώνα. Δεν κοιτάζει τίποτε άλλο. Όταν λοιπόν στο Μιχάλη Ζαμπίδη του δίνει τρεις φορές τα λεφτά που παίρνει πάνω, τρεις φορές πάνω τα λεφτά που παίρνει. Μιλάμε για ένα ποσό τώρα που πραγματικά δεν το έχουν πάρει μεγάλοι αθλητές στο εξωτερικό, όχι να το έχει πάρει Έλληνας. Και έχει βγει και έχει πει ότι εάν με καλύψουν οικονομικά τα λεφτά που λένε, θα γίνει ο αγώνας, θα έρθω, γιατί είμαι επαγγελματίας αθλητής και ξαφνικά βρίσκονται στο τραπέζι πάνω 100 χιλιάρικα. Και κλείνει τα τηλέφωνα και εξαφανίζεται, τότε κάποιος πώς θα τον έλεγε, αν όχι κότα. Δηλαδή, όταν έβγαλες τα χρήματα πάνω στο τραπέζι, γιατί ήμουν και εγώ σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου που είχατε παραθέσει όλα τα χαρτονομίσματα, τον έπαιρνες μετά να του πεις ότι εγώ στα έβγαλα 50 χιλιάρικα, ήταν μπαμ εδώ, τα έστησα. Ναι. Τον έπαιρνε και δεν στο σηκωνέ. Τον έπαιρνε η ομάδα μου, όχι εγώ. Εγώ δεν είχα κάποιο λόγο. Εσύ είσαι φίλος παλιός, γιατί δεν τον έπαιρνε? Ίσως ήταν λάθος. Ίσως να έπρεπε να το χειριστώ λίγο διαφορετικά. Άρα έχεις κάνει λάθη κι εσύ. Ναι, έχω κάνει. Εντάξει, ίσως. Επειδή τον ήξερα ότι δεν είναι το στυλ του αυτό, δεν θα το έπαιρνε σαν πλάκα αυτό ή σαν. Δεν το έχει δηλαδή. Δεν έχει αυτό το πράγμα ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης είναι λίγο πιο. Μήπως λίγο πιο πίσω σε κάποια πράγματα, ίσως έπρεπε να τον πάρω εγώ να κάνω τηλέφωνο. Γιατί πραγματικά, Πενελόπη μου, ήταν deal επαγγελματικό αυτό. Δεν είχα κάτι. Τα προσωπικά μας είναι προσωπικά μας, δεν κάνουμε πλέον παρέα, ήμασταν κολλητοί, δεν αφορά κανέναν, δεν τα βρίσκουμε σαν φίλοι. Αλλά αυτό ήταν ένα επαγγελματικό deal που έπρεπε να το κάνει και για την τσέπη του, που σίγουρα το συγκινούν τον Μάικα, που είναι γνωστό αυτό τα λεφτά, και για την τσέπη του, αλλά και για τον κόσμο. Έπρεπε να σεβαστεί και τον κόσμο. Ο κόσμος των πολεμικών τεχνών το γούσταρε. Θα γέμιζε το σεφ, το ξέρει ο Μιχάλης ότι θα γινόταν εντόρ, θα γινόταν χαμός. Θα ανέβαιναν πάρα πολλοί πολεμικές τέχνες, θα γεμίζαν και άλλες σχολές. Θα μπορούσαμε μαζί να το κάνουμε και να διαφημίσουμε τις πολεμικές τέχνες. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να παίξω στο στυλ του, στο kickbox. Γιατί στο Μάιτα δεν θα έρχονταν ποτέ στο δικό μου. Mm-hmm. Κακώς δεν το έκανε κατά τη γνώμη μου, γιατί σίγουρα. Τώρα θα μιλάγαμε πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, όντως οι πολεμικές τέχνες ανεβαίνουν στην Ελλάδα πάρα πολύ, αλλά μιλάμε, αν γινόταν αυτό το παιχνίδι, θα γινόταν το κάτι παραπάνω. Κρίμα που δεν το είδε έτσι. Η επιλογή του είναι, εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά τη σέβομαι. Τι να κάνω. Έχεις να αγωνιστείς 3 χρόνια και τον Ιούνιο, αρχές καλοκαιριού λοιπόν, επιστρέφεις στο ring. Θέλω όμως να μου πεις και για το γούρι σου, να το τονίσουμε αυτό το γούρι. Με ποια δημοσιογράφο μιλάς και μετά από λίγο κλείνεις αγώνα και όλα πάνε καλά. Δεν γίνεται να μην βλογίσω τα γένια μου, έτσι. Πενελόπη, είναι στάντερ αυτό. Πάντα μιλάω με σένα πρώτα και ο αγώνας πάντα πάει καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όταν μιλάω σε σένα, κερδίζω πάντα. Ωραία. Και τώρα λοιπόν επιστρέφεις. Ναι. Τι γίνεται με τον αντιπαλό σου, τι θα του κάνεις αυτή τη φορά, πώς θα βγεις? Κοίτα, λένε κάποιοι ότι ο Σόμαν μεγάλωσε και έχει ηρεμήσει και τα λοιπά. Μεγάλωσε στα μάτια. Είμαι το ίδιο γρήγορος και ακόμα πιο τρελός, θα τους πω. Και θα το δουν αυτό πάνω στο ring, μέσα στο ring. Θα το δούνε. Θα σε δούνε λοιπόν και προπονείσαι ξανά με τον Άσο τον Αργυρόπουλο. Τον Άσο τον Αργυρόπουλο, θέλω έτσι να το τονίσω αυτό. Ο Νάσος ήταν από τους πρωτοπόρους που κάνα γνωστό το Muay Thai. Ήταν η πρώτη φουρνιά του Muay Thai με το μεγάλο δάσκαλο Στέφανο Στήλιο. Και αν μας ακούει ο δάσκαλος τώρα, του στέλνω χαιρετίσματα. Η πρώτη φουρνιά λοιπόν που έβγαλε ήταν ένας από τους μαθητές και ο Νάσος Αργυρόπουλος. Αυτόν είδα πιτσιρικάς εγώ πρώτη φορά να παίζει Muay Thai. Τον θαύμασα και είπα, εδώ είμαι κι εγώ. Και η δεύτερη φουρνιά ήμουν εγώ, συνέχισα. Έχουμε και mail, αυτή τη στιγμή μου το διαβάζουν από το ακουστικό. Θα τα κρεμάσεις, λέει, τα γαντιά μόνιμα. Ένα μήνυμα. Θα δούμε πώς θα πάω τώρα. Αλλά σκοπεύω, έχω κάποιες εκπλήξεις, σκοπεύω να μείνω λίγο 2-3 αγώνες ακόμα. Θα προσπαθήσω τέλος πάντων να μείνω για 2-3 αγώνες. Υπάρχουν κρεμότητες. Υπάρχουν κρεμότητες, ο κόσμος θέλει κάποια πραγματάκια, δεν χαλάω ποτέ χαρτίρι. Τι θέλει ο κόσμος? Σίγουρα θέλει τρίτο παιχνίδι με τον Παύλο Καπώνη. Θέλω να πω στον Παύλο, τον πήρα τηλέφωνο. Ναι. Να σου πω τώρα έτσι, είναι μια είδηση τώρα που δεν ξέρει κανένας αυτό το πράγμα. Πήρα πριν λίγες μέρες ο ίδιος τον Παύλο τον Καπώνη. Όπως ξέρει ο κόσμος, δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις με τον Παύλο. Έτσι. Έχουμε παίξει 2 φορές, είμαστε 1-1. Τον πήρα τηλέφωνο λοιπόν και το είπα. Και ήσασταν κάποτε και στον Μπαρμπάτσα και οι δύο στην ίδια σχολή, έτσι. Ναι, δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ βέβαια, γιατί είχα φύγει εγώ όταν είχε έρθει αυτό. Δεν είχατε συναντηθεί. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο και του είπα: έλα να παίξουμε τρίτο παιχνίδι. Ναι. Αλλιώς θα σε περάσω και εσένα σε μια κατηγορία.
Του Ζαμπίδη, τη Κότα εννοεί. Ναι. Μισό λεπτό. Γέλασε. Εκεί μισό λεπτό. Να σου πω, να σου πω. Όχι, να σου πω. Να σου πω. Πώς θα παίξεις, πώς θα παίξεις με τον Καπόνη. Εγώ θα σε ρωτήσω, δεν θα σε γαϊδέψω. Πώς θα παίξεις με τον Καπόνη. Ο Καπόνης ο άνθρωπος προπονείται και προπονεί καθημερινά. Καθημερινά, όταν σου λέω, μπορεί και την πρωτοχρονιά και την Ανάσταση. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει σταματήσει να παίζει ποτέ. Παίζει εξωτερικό, παίζει εσωτερικό, παίζει συνέχεια και εσύ 3 χρόνια κάθεσαι. Ναι. Τον Καπόνη θέλω να μου πεις πώς τον αντιμετωπίσεις. Εγώ κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου αυτή τη στιγμή και ξέρεις ότι και με τον Καπόνη έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τον Καπόνη θα τον αντιμετωπίσω με τον ίδιο τρόπο που τον έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι. Τον κυνήγαγα βασικά. Εάν ελπίζω να μην τρέχει αυτή τη φορά, να μείνει στο ρίγκ να παίξει περισσότερο ξύλο και θα δει πώς θα τον αντιμετωπίσω. Εγώ του είπα στο τηλέφωνο πάντως ότι αν δεν βγει να παίξει, αν βγει να παίξει μάλλον μαζί μου το ίδιο παιχνίδι και χάσω, θα βγω δημόσια και θα πω σε όλο τον κόσμο να σταματήσει να με λέει Βασιλιά του Muay Thai στην Ελλάδα, στα κιλά μου, ότι Βασιλιά είναι ο Παύλος ο Καπόνης. Αυτό θα σου πω τίποτα. Γέλασε ο Παύλος, αλλά θα το κάνω. Εάν με κερδίσει στο τέλειο παιχνίδι. Δύσκολο πολύ, αλλά εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ Θεό μη είχε κοιμηθεί μια φορά, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα πράγμα που δεν ξέρει ο κόσμος, ο Παύλος σχεδόν 2 χρόνια έπαιρνε τηλέφωνο να παίξει μαζί μου στο πρώτο παιχνίδι. Σχεδόν με παρακάλεγε δηλαδή. Εγώ του έκανα το χαρτίρι τότε, του λέω έλα να παίξουμε. Δεν έπαιζα με Έλληνες αθλητές. Τη δεύτερη φορά τον πήρα εγώ τηλέφωνο, του λέω μου χρωστάς να παίξουμε. Προς τιμή του δέχτηκε, παίξαμε και το σεβάστηκα αυτό πολύ και ελπίζω να δεχτεί και για τρίτο παιχνίδι. Θα αρέσει στον κόσμο αυτό το παιχνίδι, θα γεμίσει πιστεύω το γήπεδο, το Muay Thai θα το ανεβάσουμε κι άλλο. Και σέβομαι αθλητές που κάνουν προσπάθειες. Έχεις να μου πεις και σε ποια διοργάνωση. Είμαι ανοιχτός, δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Δηλαδή, άμα σε καλέσει ο Παύλος, σε καλέσει. Ναι. Σε καλέσει η μεριά του Παύλου. Ναι. Ή κάποια διοργάνωση εκτός από τις αδερφής σου. Ναι. Στον Χρήστο τον Παπαναγιώτου, στον Στέφανο Κωνσταντινίδη, στον Κώστα Θανασόπουλο, όπου τέλος πάντων θα παίξεις. Εννοείται γιατί και στη δεύτερη φορά που παίξαμε δεν ήταν σε διοργάνωση αδερφής μου. Ήταν σε άλλη διοργάνωση, πήγα, έπαιξα, τον κέρδισα. Εννοείται και θα το κάνω και εγώ είμαι επαγγελματίας αθλητής, Πενελόπη μου, πρέπει να πληρούν τις προδογραφές και να τα βρούμε στα χρήματα, ξέρεις, όπως κάνουν οι επαγγελματίες. Και είμαι μέσα να παίξω. Αλλά νομίζω θα κερδίσει το Muay Thai από αυτή την κόντρα και σέβομαι, όπως είπα, αθλητές που κάνουν προσπάθειες. Και μπράβο και στον Παύλο που προσπάθησε για το Muay Thai. Με νέους παίζεις, αν σου γινόταν μια πρόταση, μια καλή οικονομική πρόταση, με καλά χρήματα αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό τον δύσκολο, ναι. Για παράδειγμα, αν θα έπαιζες με τον Μπούκι. Κοίτα. Οικονομικά, αν με καλύψουν, παίζω με οποιονδήποτε. Δεν έχω κοιτάξει ποτέ όνομα. Εγώ, επίπεδα, αυτά που είναι αστεία. Είμαι επαγγελματίας αθλητής. Βάλε στο τραπέζι το ποσό. Δεν λέω μόνο για τον Μπουκέτσι, λέω και για τον Βασιλιάδη, ας πούμε. Ναι. Όποιον. Ναι, ναι. Βάλετε το ποσό στο τραπέζι πάνω, έτσι. Γιατί, να σου πω, γιατί το λέω αυτό. Ακούγεται κάπως τώρα υπάρχει κρίση, το ποσό κτλ. Πενελόπη μου, κοίτα τι γίνεται. Παίζω σχεδόν 20 χρόνια, έτσι. Ναι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην το αρέσει το στυλ μου, σεβαστό κτλ. Όμως, φίλε μου, παίζω 20 χρόνια. Έχω περάσει πάρα πολλά. Έχω πονέσει πολύ, έχω ταλαιπωρηθεί πολύ. Δηλαδή, πρέπει να σέβονται λίγο τους παλιότερους αθλητές, έτσι, και ας μην τους αρέσει το στυλ. Και οι διοργανωτές θα πρέπει και αυτοί να σέβονται τους αθλητές που έχουν προσφέρει. Και γιατί σου λέω αυτό, γιατί μου έγινε μια πρόταση, και αυτό τώρα είναι η είδηση που σου λέω, άλλη μια είδηση. Άλλη πρόταση, εκτός από τον Ιούνιο ναι, που θα ναι, παίξεις στην διοργάνωση. Να παίξω πριν τον Ολίμιτς με τον Σαντσάι, τον Ω, γνωστό. Αυτό δεν το ξέραμε, ναι, 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 στον Ομέρση. Θα το πω εγώ και μαρτυράς μονάς ο Αργυρόπουλος, έγινε ναι, επικοινωνία. Στην διοργάνωση του Μάριου του Μπαρμπάτσα. Ναι, του Μάριου. Αυτό δεν το ξέραμε λοιπόν, βγάλαμε και είδηση. Ο Παπαναγιώτου πήρε τηλέφωνο τον Αργυρόπουλο. Ναι. Εδώ και 3-4 μέρες προσπαθούσαν να τα βρούμε τέλος πάντων. Αλλά όπως είπα πριν, πρέπει να σέβονται λίγο τους αθλητές που έχουν προσφέρει στο Muay Thai. Και το ποσό που ήταν αστείο, δηλαδή ένας ερασιτέχνης που έχω στο γυμναστήριό μου που με 2 αγώνες δεν θα δεχόταν να παίξει με τα λεφτά αυτά με το Σαντσάι που μου κάνανε. Δεν θέλω να πω ποσό κτλ. Αλλά ήταν πραγματικά αστείο και δείξαν ασέβεια προς το πρόσωπό μου όταν μου είπαν αυτό το πράγμα. Να πούμε όμως ότι ο Σαντσάι πριν λίγο καιρό προκάλεσε τον Κόνορ Μακγκρέγκορ. Τα λέω όλα ναι, ναι. Τον Κόνορ Μακγκρέγκορ. Θα είναι ένας αγώνας οπωσδήποτε που θα έχει προβολή, θα στραφεί όλος ο κόσμος πάνω σου, έτσι. Και στην Ελλάδα και εξωτερικό και θα γίνει ένας πανικός. Ναι.
Θες να μου πεις λοιπόν ότι δεν έχεις ανάγκη την προβολή, αλλά εννοείται. Κολλάς τα χρήματα. Μα δεν ζω από την προβολή εγώ. Εγώ δεν ζω από την προβολή. Mm-hmm. Έχω κάνει πιτσιρικάς, έχω παίξει και τζάμπα, εννοείται. Έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη, πήγα τζάμπα, ήθελα να παίξω με Τούρκο μέσα. Πήγα πιτσιρικάς, έβγαζε το θέμα μου. Αλλά τώρα με ελόγη μου, σαν να κάνω οικογένεια, έχω σπίτι, έχω έξοδα. Εννοείται, έχω παίξει 20 χρόνια, ζω από αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο από πόλη. Δηλαδή δεν μπορεί να μου λέει ο άλλο, έλα γέμισε το γήπεδο να παίξει με το Σαντσάι που θα παίξει με το Σαντσάι, με το νούμερο ένα αθλητή που είναι επικίνδυνο πολύ να ανέβω τώρα. Εγώ που δεν είμαι και στην κατάσταση που ενδεχομένω ήμουν. Ναι, που ήσουν πριν 3 χρόνια, σωστά. Επικίνδυνο παιχνίδι. Δεν μπορεί να λες τον άλλο αν ανέβα για την τιμή του Muay Thai. Όχι, ανέβα εσύ για την τιμή του Muay Thai. Εγώ θα ανεβαίνω. Εμένα με πληρώσει αυτό που πρέπει να πάρω, θα σου γεμίσω το γήπεδο και θα, βγω να παίξω, και θα βγω να παίξω με την τρέλα μου, το πάθος μου, αυτό που κάνω πάντα. Θα τα δώσω όλα. Και αν είναι να πέσω από το Σαντσέ, θα πέσω, αλλά θα πέσω μάγκικα και θα πέσω σαν Έλληνα. Θα παίξω με την ψυχή μου, όπως κάνω πάντα. Πρώτα ο Χριστός μας, έτσι. Μετά η οικογένειά μας και μετά η Ελλάδα μας. Με τη σειρά που τα είπα, μην μπερδεύετε τις σειρές. Πρώτα ο Χριστός και μετά όλα τα άλλα. Αυτό θα πω και θα πω στους πιτσιρικάδες, στους νέους, να σέβονται περισσότερο. Λίγο να ηρεμήσουν με το Facebook και τα λοιπά, να μην τρελαίνονται. Να κάνουν λίγο, να γράψουν λίγο αγώνες, έτσι. Να ανεβάσουν 20, 30, 40, 50, 60 αγώνες και μετά να αρχίσουν να μιλάνε, γιατί μιλάνε περισσότερο παρά, να μιλάνε περισσότερο οι αγώνες παρά οι ίδιοι. Κάτω το κεφάλι για πολλή δουλειά στους νέους και να σέβονται τους παλιούς. Αυτό. Καληνύχτα σε όλους. Σας περιμένω στο comeback που θα κάνω. Θα παίξω για την Ελλαδάρα μας. Γενική σημαία θα σηκωθεί ψηλά. Θα τα δώσω όλα. Ο Θεός ξέρει τι θα γίνει εκείνη το βράδυ. Αλλά το μόνο σίγουρο θα τα δώσω πάλι όλα. Θα κυνηγήσω τον αντίπαλο μου. Θέλω να μου πεις πόσο Ιουνίου. Είναι αρχές Ιουνίου. Θέλω να το πεις εσύ. 11, να μην το πω εγώ. 11 κάτι τέτοιο. 11, 11 Ιουνίου. Δεν λοιπόν. Έχει φιξαριστεί, αλλά κάπου εκεί είναι αρχές Ιουνίου. Να περιμένει ο κόσμος τρελή μάχη, τρελό καμπάκ. Θα τα δώσω όλα. Την ψυχική μου, την ελληνική και στο τέλος η σημεία ψηλά, παιδιά. Μαχητικές και δυναμικές λοιπόν καληνύχτες και από εμάς και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά.